Δεύτερη εβδομάδα Ιουνίου. Το κοινό επέλεξε τους θερινούς κινηματογράφους. Εμείς σας προτείνουμε όμως και ταινίες για τη μικρή σας οθόνη. Με τη δύναμη της ζωής, ο Jake Gyllenhaal θα υποδηθεί τον θεατή μαραθωνίου της Βοστόνης που τραυματίστηκε βαριά ύστερα από έκρηξη βόμβας. Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο Τορόντο και τη Ζυρίχη. Σε εμάς κάνει πρεμιέρα στις 8 του μήνα και θα υπάρχει στην πλατφόρμα μας για ακόμα 7 ημέρες. They really pushed the main character to become a hero. Yeah. I would like your comment in that. Well, I think it's a complicated topic for Jeff than it was, and I think it's less so now. I think at the time of the event that's happened to him, I think that he was trying to recalibrate his life and not only his physical life, but his emotional and mental life, while all these people were making him a symbol, which was a lot of weight for him to bear in the moment. And I think often that happens. You know, you're processing something that people are, you know, they're calling you a hero for some particular reason, and you're still processing it as a human as to why while they're doing it, so there's complication there. But I think now, actually, Jeff feels it more and more, and he's allowed us to make a movie about him, and I think that speaks for itself. Ο γιατρός έχει τρεχάματα όσο μεγαλώνει. Όταν μια γυμνάστρια θα τον κάνει να τρέχει και να μην φτάνει, θα μάθει πως οι ρόλοι θεραπευτή και θεραπευόμενου αλλάζουν. Εμείς συζητήσαμε την ταινία στην κινηματογραφική λέσχη με την ιατρό Κατερίνα Μουστάκα. Όταν του λέει και ένας ασθενής του ότι θα ξεκινήσουν να πηγαίνουν γυμναστήριο, τον βλέπεις να αρρωσταίνει. Οτιδήποτε έχει να κάνει με το σώμα του, του κλωτσάει τη διάθεση να έχει μια υγιή καθημερινότητα. Ναι, γιατί δεν έχουμε συνηθίσει να δίνουμε ίση βαρύτητα στα διάφορα κομμάτια μας. Αυτό βέβαια οφείλεται ίσως και στο βιοιατρικό μοντέλο υγείας. Αυτό δεν είναι τίποτα άλλο παρά το μοντέλο που μαθαίνουμε στην ιατρική. Το μοντέλο που μαθαίνουμε ότι ισχύει όσον αφορά τη διαχείριση των προβλημάτων υγείας, γιατί δεν είναι ακριβώς μοντέλο υγείας. Ασχολείται πολύ περισσότερο με το σύμπτωμα και πώς μπορούμε να διορθώσουμε το σύμπτωμα και πολύ λιγότερο με το γιατί προέκυψε αυτό το σύμπτωμα και πώς θα μπορούσαμε να το προλάβουμε. Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Χιροκάζου Κορεέντα, στον Πατέρα και Γιο, παρουσιάζει τα διλήμματα του πλούσιου αρχιτέκτονα όταν μαθαίνει ότι στη γέννα του παρέδωσαν κατά λάθος άλλο παιδί, ενώ ζει με τον εξάχρονο γιο του, αγαπημένη. Γκρίσια νο μινά σαν, Κορεέντα το μόσιμας, Ιόνο έγα καντόκτες. 昨年は僕のショップリフターズ、大変、皆さんに気に入っていただいたようで、本当にありがとうございました。ブラビエピトロピストフェスティバルドガノン、プロボリス12 Ιουνίου。他人の子供でした。Stronger με τη δύναμη της θέλησης. Πατέρας και γιος, ο γιατρός έχει τρεχάματα. Οι τρεις ταινίες που θα παρακολουθήσουμε τη δεύτερη εβδομάδα Ιουνίου από τη συχνότητα της ΕΡΤ.